Ο κύριος Νίκος Σοφιανός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν ήταν υπουργός, ήταν υποψήφιος δημάρχος. Είμαι υποψήφιος δημάρχος Αθήνας. Τώρα. Ναι. Γιατί Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας από το 2010. Το ξέρω αυτό, ναι. Πώς και έτσι. Τι πώς και έτσι. Ζήλεψατε την δόξα της Πάτρας. Είναι δυνατό αν θέλεις και οι Αθηναίοι να κάνουν το βήμα που έχουν κάνει οι Πατρινοί. Ναι. Το μιλάμε έτσι με τον κύριο Σοφιανό, διότι υπήρξαμε στο ίδιο λυκείο, στο ίδιο γυμνάσιο τότε, δεν ήταν ενιαίο. Είναι από την Πάτρα, είμαστε συντοπίτες, γνωστοί πάρα πολλά χρόνια, από τα παιδικά μας χρόνια. Σταθερός εκεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα ο Νίκος Σοφιανός, δεν άλλαξε ποτέ ρότα. Δεν σας επηρέασε το γεγονός ότι αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να ανεβαίνει, να πάτε και μερικοί ακόμα εκεί? Εντάξει, νομίζω είμαστε τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές. Υπάρχει ένα διακύβευμα, ο κόσμος έχει βγάλει συμπεράσματα. Όχι τώρα, δεν λέω τώρα. Λέω... Έχει βγάλει συμπεράσματα και για το παρελθόν. Αφού μου δίνετε και την πάσα να ξεκινήσω τη συζήτηση, έχει βγάλει συμπεράσματα από τότε που προσπαθούσαν να πείσουν έναν κόσμο ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οικονομία του κεφαλαίου, με την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, με όλες αυτές τις δεσμεύσεις, μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν. Τα πράγματα για να αλλάξουν απαιτούν ένα λαό αποφασισμένο, οργανωμένο, που θα συγκρουστεί. Ναι. Αλλά αυτό... δεν ήταν μια ευκαιρία, κύριε Σοφιανέ, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε μια νέα προϋπόθεση για την αριστερά στην Ελλάδα, όπως έγινε και με την ΕΔΑ, στην οποία συμμετείχε το παράνομο Κομμουνιστικό Κόμμα τότε το 1958 και είχε πάρει 24,7 πόσο είχε πάρει. Και τώρα να πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να δημιουργήσετε προϋποθέσεις ενός ισχυρού αριστερού κόμματος. Λοιπόν, θα έλεγα. Και με τους όρους που θα βάζατε, προφανώς. Για να μιλήσω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα έλεγα ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάστηκε 4,5 χρόνια. Η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάστηκε. Αυτή η συστημική αξιωματική αντιπολίτευση που ψήφισε τα μισά νομοσχέδια του Μητσοτάκη. Άρα το ερώτημα σήμερα είναι απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, την αυτοδύναμη κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αυτόν τον εκλογικό νόμο και με τα δεδομένα που υπάρχουν, ποιος θα σταθεί απέναντι. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η δύναμη που με μαχητικότητα, με συνέπεια και με επένδυση στους αγώνες που πρέπει να γίνουν και μπορούν να γίνουν και θα βάλουν φραγμό, αν θέλετε, στην προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να περάσει αυροχής, αν θέλετε, μια σειρά νομοσχέδια. Η καλύτερη εγγύηση είναι ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με μια νέα εκλογική άνοδο και τους βουλευτές που θέλουν να μας πάρουν λόγω εκλογικού νόμου να μην το καταφέρουν με την άνοδό μας. Ο λόγος για τον οποίο επέμεινα και εγώ στο ζήτημα αυτό δεν ήταν τόσο για να στείλω ένα μήνυμα στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν για να στείλω ένα μήνυμα στην Τουρκία. Ότι οι παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας για ένα ζήτημα το οποίο αφορά αμιγώς την ελληνική ενωμετάξη δεν πρόκειται να δεχθώ. Και θα έλεγα και η Τουρκία πρέπει να επαναξιολογήσει τον τρόπο τον οποίο κινείται στη Θράκη και το ζήτημα αυτό θα το συζητήσω ανοιχτά με τον πρόεδρο Ερντογάν μετά τις εκλογές. Το τι γίνεται στη Θράκη και το τι γίνεται με τη μουσουλμανική μειονότητα είναι ζήτημα το οποίο αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα. Το προξενείο ξέφυγε σε αυτές τις εκλογές. Πάντα υπήρχαν παρεμβάσεις. Αυτή τη φορά ξέφυγαν τελείως. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είμαι διατεθειμένος να το ανεχτώ από εδώ και στο εξής. Αυτό είπε, κύριε Σοφιανέ, ο κύριος Μητσοτάκης, σε ό,τι αφορά τη σχέση της χώρας μας με τη μειονότητα, όχι με τη μειονότητα, με το προξενείο δηλαδή για την Τουρκία. Να μας κάνετε ένα σχόλιο. Και μετά ο κύριος Μπαλάφας για αυτή τη θέση ακριβώς. Καταρχάς, σωστά είπε ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι πάντα γίνονταν παρεμβάσεις. Μόνο που δεν μας είπε σε ποια κατεύθυνση γίνονταν οι παρεμβάσεις. Γίνονταν προς την κατεύθυνση και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αργότερα. Εννοείται στήριξη προσώπων αυτών. Ενώ συγκεκριμένες επιλογές, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να ξεχωρίσω την τοποθέτηση, τη δήλωση, την κοινή δήλωση των 4 υποψηφίων μειονοτικών μας συντρόφων από τους νομούς Ροδόπης, Ξάνθης και Κομμουνιστικού Κόμματος, εννοείται, και το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, που αναδείχνουν το βασικό. Γιατί για μας αυτό είναι το βασικό. Ότι η μειονότητα, ανεξάρτητα από το δικαίωμα που έχει στην θρησκευτική της συνείδηση, στην εθνοτική της προέλευση, στη γλώσσα της, αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα και ακόμα πιο οξυμένα σε μια σειρά περιοχές, όπως αντιμετωπίζουν οι αγρότες στη Ροδόπη και στην Ξάνθη, οι εργαζόμενοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, ο εργαζόμενος κόσμος συνολικότερα. η κατάσταση στην υγεία, ειδικά στις μειονοτικές περιοχές, η κατάσταση στα σχολεία. Όχι, να μην πάμε ένα λεπτό, για μας να ιεραρχούμε. Το καταλαβαίνω. Η παρέμβαση που πρέπει να γίνει στην Τουρκία εμείς, για το προξενείο, λοιπόν, σας βρίσκει σύμφωνο? Ακούστε, εμείς λοιπόν γνωρίζουμε τα παιχνίδια που παίζονται αρκετά χρόνια τώρα με την μειονότητα. Ναι, ναι. Λέμε ότι καμιά είδους παρέμβαση από τις άρχουσες τάξεις της Τουρκίας αλλά και της Ελλάδας σε σχέση με την μειονότητα πρέπει να κάνουν πέρα. Αντιμετωπίζουμε τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους μειονοτικούς, όπως και τους Έλληνες. Κύριε Μπαλάφα, τα δικαιώματα τα οποία τα στερούνται εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σοφιανέ, το εξής. Δημιουργήθηκε ένα μείζον θέμα τις τελευταίες μέρες με αφορμή το ναυάγιο που είχαμε στα διεθνή ύδατα, 47 μίλια από την Πύλο. Με βάση το διεθνές δίκαιο, για τρεις λόγους μπορεί να παρέμβει κανείς στα διεθνή ύδατα. Εάν το πλοίο αυτό μεταφέρει σκλάβους, κάνει σκλαβοπάζαρο. Εάν το πλοίο αυτό μεταφέρει όπλα τα οποία είναι μαζικής καταστροφής ή αν είναι πειρατικό. Και σε μια τελευταία περίπτωση, στην περίπτωση που το πλοίο αυτό έχει εντοπιστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και έχει δώσει ο ΟΗΕ την έγκρισή του για παρέμβαση. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια σχετική οδηγία για διάσωση, αλλά εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή σε χωρικά ύδατα χώρας που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούνται ύδατα της Ευρωπαϊκής. Αυτό είναι ο νόμος. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί σήμερα είχαμε και τη διάσωση ένα σωρό ανθρώπων από ένα αστυνομικό που έμεινε ακυβέρνητο κάτω στο. Θα πάμε και σήμερα τους φέρανε στην Καλαμάτα. Ναι. Θα απαντήσω και στα ερωτήματά σας. Όχι, πέστε μου για το μεταναστευτικό, θέλω να μου πείτε. Εντάξει, θα σας πω, αλλά επειδή μπαίνουν πολλά θέματα, πρέπει να κάνω. Πίτηβες το κάνω, ναι. Για να σας πιέσω, κύριε Σοφιανέ, γιατί θέλω να σας πιέσω. Απλά δεν έχω το χρόνο, μου τρώτε το χρόνο. Εγώ σας τρώω το χρόνο. Συμμαθητής σας δεν τα πάει καλά, κύριε Σοφιανέ. Λοιπόν, για να μην παραπονείσαι, κύριε Νίκο, θα πάω σε διαφημίσεις. Και θα σου δώσω όλο τον χρόνο και θα μου δώσει και δύο κουπόνια. Μάλλον στο χρωστάει από την τάξη, καμιά ζαβολιά. Λέω, καμιά περιτζάν μεγαλύτερος. Να πω, έδινε κουπόνια ο Νίκος πάντα και του λέω, εντάξει, να πάρω Νίκο ένα κουπόνι, αλλά αυτό έχει κλήρωση μετά, κανιά τηλεόραση. Και εγώ είχα αγοράσει κουπόνια για να ισχύσω το κουπόνι. Δεν ξέρω αν θυμάμαι να αγοράσω, αλλά θυμάμαι ότι έδινε κουπόνι. Δεν σας κρεμάμε στα μανταλάκια εμείς. Δεν τηρούμε τον νόμο που λέει αυτός που ενισχύει με 10 ευρώ να του δίνεις και το αφημί στο διαδίκτυο. Επειδή μιλάγαμε για την συνθήκη της Λοζάνης, κύριε Χατζή, νομίζω είναι γνωστό ότι η συνθήκη Λοζάνης έχει ήδη παραβιαστεί από την Τουρκία. Από τη σύμμαχό του στο ΝΑΤΟ, Τουρκία, έχει παραβιαστεί. Η Τουρκία έχει εισβάλει στη Συρία. Κατέχει εδάφη, έχει παραβιάσει τα σύνορα, τα οποία καθορίστηκαν τότε. Επίσης, είναι θέμα το οποίο δεν έχει σχολιαστεί από κανένα κόμμα εκτός από το ΚΚΕ, το γεγονός ότι σε μια περίοδο που γίνεται συζήτηση για αποστρατικοποίηση των νησιών, αποσύρονται όλα τα τεθωρακισμένα ρωσικής προέλευσης από τα νησιά, τα πάνε στο Ζελένσκι δώρο και δεν αντικαθίστανται, αλλά τα Μάρτα, υποτίθεται αυτά που θα έρθουν τα γερμανικά, πάνε στον Εύρο. Τρίτο θέμα. Κατά συνέπεια, αυτό που λέτε εσείς είναι ότι δεν έγινε αντικατάσταση των βαρέων οχημάτων. Είναι δεδομένα. Αυτό λέτε, δεν απασχολεί σε κανένα κόμμα πλην του ΚΚΕ. Όπως δεν έχει απασχολήσει το γεγονός ότι έχουν αδειάσει τις αποθήκες με 3.000 τόνους στρατιωτικού υλικού για να το κάνουν δώρο στο Ζελένσκι. Και μάλιστα η σύνοδος του ΝΑΤΟ που έρχεται και θα πάει ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει καινούργιες αποφάσεις στήριξης του αχυράνθρωπου των Νατοαμερικάνων στον πόλεμο που κάνουν με τους Ρώσους και τους Κινέζους σε βάρος του λαού της Ουκρανίας φυσικά και της Ρωσίας. Τα λέμε. Ο λαός της Ουκρανίας πολεμάει εκεί. Ο λαός της Ουκρανίας αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την επιλογή να τροφοδοτείται με 150 δισεκατομμύρια το καθεστώς Ζελένσκι μέχρι τώρα, λεφτά που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, πληρώνουν οι Έλληνες και πόσα άλλα ακόμα θα πληρώνουν στο όνομα της δημοκρατίας. Και επειδή μιλάμε για τη δημοκρατία, για να πάω στο θέμα του εγκληματικού ναυάγιου ανοιχτά του Ιωνίου, του εγκληματικού ναυάγιου, η δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ προβλέπει συμφωνίες εγκλωβισμού προσφύγων, προβλέπει στρόφιγγες, προβλέπει ουσιαστικά να καταργηθεί η Γενέβη και για το τι σηματοδοτεί για τους πολιτικούς πρόσφυγες, αλλά τους Ουκρανούς πρόσφυγες τους θεωρούμε κατευθείαν πρόσφυγες και έχουν όλες τις πρόνοιες της Γενέβης. Καλά κάνουν. Όμως αυτό ισχύει για όλους. Ισχύει και για τους Αφγανούς και για τους Σύρους και για τους Σουδανούς και για τους Σομαλούς. Γιατί και εκεί γίνεται πόλεμος. Γιατί και εκεί υπάρχει προσφυγιά. Στο Αφγανιστάν τώρα δεν γίνεται πόλεμος. Βεβαίως γίνεται. Βεβαίως γίνεται και το ξέρετε πολύ καλά. Εντάξει, βεβαίως γίνεται και το ξέρετε πολύ καλά. Άρα λοιπόν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι με 5 και 6.000 δολάρια πάνε μέσω των κυκλωμάτων, μέσω των ΜΚΟ, οι οποίες ΜΚΟ επίσης είναι πατέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν βασικός πυλώνας σε σχέση με την ενεργοποίηση. Αυτή η διακίνηση πιστεύετε ότι πιστεύετε ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το θέσατε τώρα το θέμα, κυβερνητικές οργανώσεις ανήκουν για τη διακίνηση των έχουν ευθύνη σε σχέση με τη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Μάλιστα. Έχουν ευθύνη, αλλά αυτό οφείλεται σε μια πολιτική εγκληματική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει, που μετέτρεψαν την Ελλάδα σε αναγκαστικό χώρο κράτησης και την Ιταλία και μάλιστα και την Ισπανία. Μιλάω για την Ελλάδα, γιατί δεν θέλω η Ελλάδα να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, που είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν το... Συγγνώμη. Με το ΝΑΤΟ, με το κεφάλαιο, με τις αγορές που θα τις κάνανε να χορεύουν, αλλά τους χορέψαν στο ταψί. Αυτοί λοιπόν, σαν συστημικά κόμματα, πρέπει σε ορισμένα θέματα να απολογούνται κιόλας. Τι να κάνουμε. Και θα ολοκληρώσω με αυτό, γιατί άκουσα ότι υπάρχουν δύο ειδών κόμματα. Κόμματα εξουσίας και κόμματα διαμαρτυρίας. Δεν κατάλαβα. Όχι, δεν είπα αυτό, κύριε Μπαλάφας. Είπε ότι αυτή δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Εμείς λοιπόν. Δεν χαρακτήρισε εσάς. Πήγαινε στο κουκουέ το θέμα. Εμείς λοιπόν είμαστε κόμμα εξουσίας. Και λέμε καθαρά στον ελληνικό λαό ποια εξουσία, ποια οικονομία, ποια κοινωνία. Δεν θέλουμε να τον κοροϊδέψουμε. Ότι η Ελλάδα θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βγάλουν τα ματωμένα πλεονάσματα από το 24. Η Κομισιόν θα βγάζει εκθέσεις. Το ΝΑΤΟ θα αποφασίζει. Θα πληρώνουμε τον Ζελένσκι. Θα βγάζουν δισεκατομμύρια οι επιχειρήσεις. Και εμείς θα διαχειριζόμαστε. Ωραία. Λοιπόν, άρα είναι καθαρά κάποια πράγματα. Εντάξει. Κύριε Σοφιανέ, συγκεκριμένο το ερώτημά μου. Το ερώτημά μου είναι πώς το Κομμουνιστικό Κόμμα βλέπει, πέρα από το γεγονός της κάθε φορά αιτίας του πολέμου, που όπως το είπα και στον κύριο Μπαλάφα, ο ΙΕ δεν είδα να μεσολαβεί στη Συρία, δεν είδα να μεσολαβεί στο Πακιστάν, δεν είδα να μεσολαβεί στο Αφγανιστάν, δεν είδα να σταματάει τους πολέμους. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή, πέρα από αυτό που το ξέρουμε, είναι μια κατάσταση δεδομένη, κύριε Σοφιανέ. Δεν είναι εύκολο να την αλλάξουμε. Το ερώτημα ποιο είναι. Το ερώτημα είναι τι προτείνετε εσείς για όλες αυτές τις ορδές μεταναστών και προσφύγων που έρχονται στη χώρα. Το ορδές, ας το αφήσουμε στην άκρη. Γιατί ορδές είναι, τι είναι. Ας το αφήσουμε στην άκρη. Ελληνικά μιλάμε, δεν μιλάμε κινέζικα. Ναι. Ροές, όπως θέλετε, πες. Να σας πω, ξέρετε μήπως ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 9 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία. Ποιος έχει ενοχληθεί σε αυτό το τραπέζι. Ποιος έχει ενοχληθεί. Έχουμε 20.000 πνιγμένους ανθρώπους, ανθρώπινες ψυχές, στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Τα τελευταία 10 χρόνια, κύριε Χατζή. 20.000 πνιγμένους. Και αυτή είναι αποτέλεσμα... Στη Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Ναι. Και αυτή είναι αποτέλεσμα της μεταναστευτικής πολιτικής που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε ισχύ και την οποία την έχει υλοποιήσει και μια κυβέρνηση και η άλλη. Για να μην κάνουμε τώρα ξαφνιασμένους. Θα πάμε και σε αυτό. Θα πάμε και σε αυτό. Εντάξει. Άρα λοιπόν είναι σε ισχύ το Δουβλίνο 2. Είναι σε ισχύ η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας από το 2016 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που προβλέπει το διπλό εγκλωβισμό. Εμείς λοιπόν προτείνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φτιάξει κέντρα ασύλου στις χώρες συγκέντρωσης. Εκεί να εξετάζεται το άσυλο. Και ταυτόχρονα, χωρίς κόψιμο της προνοίας του ασύλου, χωρίς κόψιμο, και ταυτόχρονα να μετακινείται αυτός ο κόσμος νόμιμα σε όλες τις χώρες. Υποχρεωτικά, σε όλες τις χώρες. Γιατί υπάρχουν ανάγκες. Δεν ήταν μεγαλόκαρδη Μέρκελ το 2015. Ήθελε 1 εκατομμύριο εργατικά χέρια. Γι' αυτό έγινε αυτό που ζήσαμε. Μετά το σταμάτησαν. Υπήρχαν αντιδράσεις. Αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σχεδόν 9 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Δεν μου λέτε με τους δικούς μας και 4 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες στη Ρωσία. Μα δεν συζητάμε το ουκρανικό απόψε. Συζητάμε για το μεταναστευτικό. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει διαχωρισμός, με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει. Συζητάτε για νούμερα. Έρχονται Ουκρανοί εδώ. Συζητάτε για νούμερα. Ουκρανοί έρχονται. Ξαναμιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι σε ισχύ η πολιτική της. Και είναι αναγκασμένη η Ελλάδα με συμφωνία φυσικά των κυβερνήσεών της να την υλοποιεί. Ναι. Αυτές έχουν διαμορφώσει λοιπόν τους δρόμους. Ωραία, και σας λέω αυτούς τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς λοιπόν λέμε, προτείνουμε συγκεκριμένα ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει διαδικασία εξέτασης ασύλου στις χώρες συγκέντρωσης. Στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, στις χώρες που συγκεντρώνεται αυτός ο κόσμος. Ωραία. Εκεί να εξετάζεται. Μάλιστα. Και από εκεί να μετακινείται νόμιμα στις χώρες προορισμού που θέλει ο κόσμος. Δεν είναι καταδικασμένη η Ελλάδα στα πλαίσια των συμφωνιών τους. Κατά συνέπεια, μου λέτε, είναι πρώτη πύλη εισόδου. Αυτό το ξέρετε, κύριε Χατζή. Το ξέρω, βέβαια. Το ξέρω. Γιατί δεν το λέτε. Ορίστε, η Ελλάδα θεωρείται πρώτη χώρα εισόδου. Ναι. Είναι αναγκαστική η παραμονή εδώ του κόσμου. Εκεί που θα φτάσει. Ενώ ο κόσμος. Εκεί που θα φτάσει. Ενώ αυτός ο κόσμος θέλει να πάει κάπου αλλού. Είναι αναγκασμένος να κάθεται εδώ. Σωστά. Είναι αναγκασμένος να κάθεται στο πρώτο σημείο εισόδου. Εσείς τι θέλετε. Εμείς λοιπόν αυτό που θέλουμε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να εξετάζεται το δικαίωμά τους στο άσυλο. Από πού να εξετάζεται? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού να είναι και να τα πλαίσια, ξαναείπα, στις χώρες συγκέντρωσης. Τουρκία. Εκεί που συγκεντρώνεται, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Λοιπόν. Εκεί που δημιουργούν το πρόβλημα. Ακούστε. Γιατί στη Συρία η Τουρκία έχει εισβάλει. Οι Αμερικάνοι έχουν βάσει στη Συρία. Επειδή προηγουμένως αυτά δεν τα βλέπουμε. Ποιος διέλυσε τη Λιβύη, κύριε Χατζή? Το είπατε μόνο σας. Και την έκανε μια χώρα αυτή. Ποιος τη διέλυσε? Εγώ τα ξέρω, τα έχω πει 100 φορές. Μου το λέτε. Λοιπόν, και αυτά, συνεκδοχικά το μεγάλο πλήθος που συγκεντρώνεται σε ένα μέρος συνεκδοχικά λέγεται ορδές. Με αυτή την έννοια το είπα εγώ. Δεν είναι πολεμικές ορδές. Καλά όμως. Συνεκδοχικά. Και τι να κάνω δηλαδή. Σαν εκφράση οι ορδές παραπέμπουν στον Τζέκις Χάν. Όχι. Μα τώρα μην τρελαθούμε. Εγώ σας είπα συνεκδοχικά σημαίνει. Και εγώ σας λέω τι λέει το λεξικό. Εγώ επιτρέπετε να πω ότι εμένα. Εσείς λέτε ότι η ορδή χτυπάει. Είναι αρνητικά φορτισμένα. Σε μπουλούκια που λέει λατούν. Είδαμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δημοσκοπικά αλλά και στις εκλογές της 21ης Μαΐου είχε μια άνοδο. Και φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι ενδέχεται να έχει μια περαιτέρω άνοδο στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Θα το δούμε αυτό στην κάλπη. Πιστεύετε ότι ο τρόπος, πέρα από τις πολιτικές σας, που είναι σταθερές, τις ξέρουμε, τις είπατε, τις λέτε κάθε μέρα και ο γραμματέας και όλοι. Ο τρόπος που ο γραμματέας του κόμματός σας έχει προσεγγίσει την νεολαία, έχει προσεγγίσει τον κόσμο με ένα πιο ανθρώπινο τρόπο, με ένα πιο ελεύθερο τρόπο, έχει βοηθήσει σε αυτή την άνοδο του κόμματός σας? Πέρα, είπα, από τις αρχές σας και την πολιτική σας. Κοιτάξτε, αυτά είναι δεμένα το ένα μαζί με το άλλο. Εντάξει, μην με αρχίσετε τώρα με τον καπιταλισμό και το. Εντάξει. Μην με βασανίζετε. Θέλω να μου πείτε αυτό το συγκεκριμένο. Μας στείλει ο Καμίνικος. Η ανθρώπινη πολιτική, η πολιτική που βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης, συνέπειας, σταθερότητας. Τα πάμε αυτά. Έχουν τη δυνατότητα οι ικανότητες του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ να τις κάνουν και πιο. Ο άνθρωπος είναι πιο επικοινωνιακός. Το πιο είναι σχετικό. Τι είναι σχετικό, δεν είναι. Είναι πιο επικοινωνικό σαν την κυρία Παπαρίγα, δηλαδή. Έχει την ικανότητα να επικοινωνεί και προσεγγίζει. Και να την εκλαϊκεύει. Εγώ τι λέω, άλλο. Όμως. Τι όμως? Εγώ γι' αυτό θέλω να ρωτήσω. Να βάλω εγώ. Όχι, δεν θέλω να βάλετε όμως. Θέλω να απαντήσετε στο ερώτημα. Να απαντήσω στο ερώτημά σας, εκτιμώντας εμείς σαν κόμμα. Όχι κάνοντας λογοκρισία εμένα. Την άνοδό μας. Και τις δυνατότητες αυτής. Η άνοδος σας τα είπατε και στην αρχή. Οι αγώνες σας και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό σεβαστό. Είναι κρίσιμο λοιπόν θέμα. Είναι κρίσιμο. Δεν μου απαντάτε σε αυτό που ρωτάω. Τι ελάττωμα είναι αυτό? Λέω, είδα εγώ τον κύριο Κουτσουμπά να γίνεται viral με το αυτοί είστε. Είδα που έκανε αυτή την κίνηση ο κύριος Κουτσουμπάς, κοιτάξτε με, αυτή την κίνηση. Δίνοντας ειρωνικά φυσικά εννοείται αυτό που κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Έτσι, γιατί για αυτή μιλάγε. Θέλω να πω δηλαδή, ο άνθρωπος έχει μια απελευθερωμένη αντίληψη για το πώς πρέπει να επικοινωνεί με την κοινωνία. Αυτό λέω τόση ώρα. Ναι, εγώ θα διαφωνήσω. Γιατί είστε μονίμως δηλαδή περιχαρακωμένος σε αυτά τα στενά πλαίσια? Βάζετε σε αντιπαράθεση. Όχι, δεν βάζω σε αντιπαράθεση. Δεν είναι έτσι. Με διαλεκτική λογική το συζητάμε, κύριε. Ικανότητες εκλαΐκευσης. Ναι. αποτυπώνονται και με το ξεχωριστό βάρος που έχει κάθε προσωπικότητα. Ναι, και εντάξει, αυτό θέλω να πω. Παίζει ρόλο. Δηλαδή, είναι αυτή η προσωπικότητα. Μα δεύτερο σε δημοφιλία, πολιτικό. Αυτό λέμε το σειρά. Πέστε το λοιπόν. Να σας πω και κάτι επενετικό. Θέλω να καταλήξω. Μα το ξέρω. Θέλω να καταλήξω. Μην μου λες αυτό που ξέρω. Το κριτήριο ψήφου. Το ξέρω ποιο είναι. Ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αντιπαλεύεται τον ντόπιο και ξένο κεφάλαιο που καταβυναστεύει την εργατική τάξη και πάει λέγοντας. Αγωνιστικές σχέσεις εμπιστοσύνης που διαμορφώνονται. Δεν σας το παίρνει κανείς αυτό, Νίκο. Κανένας. Και ταυτόχρονα η ικανότητα εκλαΐκευσης, προπαγάνδησης των αληθιών, να το πω έτσι, που έχουμε σαν κόμμα. Οι οποίες μπορούν. Πάω στον κύριο. Όχι. Σοφιά, δεν σας ευχαριστώ θερμά. Κόκκινη δύναμη στην κάλπη απέναντι στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του. Αυτή θα είναι η απάντηση.